καλησπέρα σας από το περιστέρι. Βρισκόμαστε κοντά σας για να περιγράψουμε μια αναμέτρηση για την κατηγορία development. Οι ομάδες είναι οι Green Rose, οι οποίοι έχουν και την make-up τώρα και οι οποίοι θα εκτελέσουν και την πρώτη επίθεση. Είναι ο κύριος Κανίγια, ο οποίος δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει. Και όλη την μπάλα έχουν Καμάρια και ο Πυλός. Ο Γουρίδης, ο οποίος θα τελειώσει και την πρώτη φάση του αγώνα, 0-2, καθώς η Green Rose είναι ότι είστε ήγη παιδούχοι στο παιχνίδι μας. Λίγο έλειψε εδώ να γίνει με τον Τριτάκι, αν ήταν καλά, ναι, έκαναν λάθος και έτσι η κατοχή τι πάει για τα Καμάρια. Κουντούρης είναι ο playmaker για τα Καμάρια, αυτός είναι ο Κουμαντάδωρος. Εδώ λίγο έλειξε να γίνει το τέτοιο από τον Τριτάκι, όμως δεν θα καταφέρει. Τα Καμάρια θα πάρουν για τον τυπικά πλησμούν ο Δημητρόπουλος, 0-5. Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό ξεκίνημα για τα Καμάρια. Καλή ομάδα. Άλλωστε και το ρεκόρ του λέει το μόνο σας. Θα δώσει γιατί στην κατηγορία του Δημητρόπουλος έχουμε ρεκόρ 13-4. Είναι το λογικό φαβόρι της αναμέτρησης. Εδώ ο Τριτάκης, ο Τριτάκης είναι πολύ καθοχή. Θετικό rebound εδώ από τον Κανίνια και ο οποίος τελειώνει τη φάση. Ωραία παιχνίδι, πολύ όμορφο παιχνίδι, 2-5. Κατρινόπουλος, περνάει, αφήνει όμορφα την μπάλα στο καλάθι. 2-7. Πέρασε και το άλλο παιδί της αναμέτρησης, ο Γουναρίδης τον Green Rose, ο οποίος και είσαι από φάουλ και ο Μαρίνος που κάνει την επαναφορά για την ομάδα του. Μαρίνος για 3, το 5-7. Πολύ ωραίο παιχνίδι και αρκετά παραγωγικό για την ώρα. Και μάλιστα έχουμε πει παρά το δεδομένο που έχει κρατήσει τις τελευταίες έχουμε πει πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι μας. Το Περγούλης όμως θα κάνει το λάθος. Τάκι στο lay-up, 7-7. Μικρό σερί για τους Green Rose. Γράφτε λάθος. Περγούλης τώρα στην επαναφορά. Κάνει λάθος. Τριτάκης έκανε το κλέψιμο, όμως δεν συνεχεί έκανε βήματα. Άρα κάπου εκεί παραμένει για τα Καμάρια. Περγούλης, Γουναρίδης. Άλλο κάπως το πολύ ωραίο από τον Κουντούρη για τα Γκραν Καμάρια. Βλέψουμε ξανά. Ίσως και μεταφορά να έγινε από τους Λιλού. Μαρίδη τώρα τρέχει. Νομίζω να κάνει βήματα, είναι σωστή απόφαση των ηγετών. Βλέχτηκε εκεί και έκανε το λάθος.
Πίσω από τον αντιπαλούχο, και από το rebound όμως από τον Περβούλη. Ναρίδης από την baseline, δύσκολη ενέργεια. Τώρα θα μείνει μπάλα. Για πρώτη φορά μπροστά, τα μήνια του στην μπάλα, θα περάσει. Ωραία πάσα στον Τρυπάκη, πολύ όμορφο καλάθι, ωραία συνεργασία. 9-7. Και νέο πρόσωπο για τους Green Room είναι ο Βασιλόπουλος. Καλώς ήταν άστοχο, πήρε το rebound εδώ ο Περβούλης. Κουτούρης. Ωραία την λόγη Κουτούρης. Τον Βουρίδη όμως κατά τη παρέμεινε στον Βουναρίδη, πως το είσαι το δικαίωμα για δύο βολές. Από τον Τετάκη, Δημητρόπουλος για τρεις, άστοχος.
Γιατρή. Τριτάκης, Βασιλόπουλος, Ροζάκης, πάνω από τον Ροζάκη που του ρισέκλεψε, Βουναρίδης με τον Ιαγό, σκόχισε ο Βουναρίδης. Καναβάρος. Είχε πάσα ο Ροζάκης ελεύθερη στον Τριτάκη, αλλά δεν τον είδε. Πήρε όμως από την κορυμπάνω ο Ροζάκης. Τριτάκη θα προσποιηθεί. Ωραίο το Eurostep. Μπάλα δεν ήταν το χατήρι. Πέρασε και έρθει το φάουλ. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Νέα πρόσφατα για τα καμάρια είναι η Τσακανίκα. Και ο Χρυσίνας. Και το φάουλ με 4 ευρώ για τη λήξη του χρόνου. Τάκι Πάκερ Μπίτερ 17-14, πάρα πολύ εντυπωσιακό το τελείωμα της πρώτης περίοδου. Green Rose για να κάνουμε μάγια. Ξέρουμε ξανά στο παιχνίδι μας με τους Green Rose να είναι στην επίθεση. Και στην πρώτη εκδήλωση σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν αστοχή. Δεν καταφέραμε να το περάσουμε ίσως με 5 πόντους. Φανέλα ενός παίχτη. Παρασόπουλος μάλλον δεν έχει εμφάνιση. Πήγε να δεις θέση του Σγουρίδη, όμως η διετής ορθώς ζήτησε να έχει κάποια κίτρινη εμφάνιση για να ξεχωρίζει. Δεν τα κακή κρίση για τα καμάρια, Τριτάκης, σε ενδυασμό, δεν σταματιέται, θα σας αναφέρει κάτι στον Καλάτσι. Σουτιά 3, έρμπολ. Από τον Καναβάρο, Τσακανίκας τώρα πιέστηκε. Έγκολ φάουλ. Έγινε φάουλ πάνω στον Καθάριο. Κάπα εδώ, εντυπωσιακή κάπα από τον Τριτάκη. Ο
Γιανούλη εδώ δεν κατόρθωσε να. Και στο φόλο μου δεν κατόρθωσε να πετύχει και το καλάθι. Λίδη, καλό. Καλό κόμμα πέφτει και καλάθι. Χριστίνα, από τη μαμία ήταν άνθρωπο για αυτό. Τα πράσινα και τα άλλα, άμα θέλετε να λυθεί. Καναβάρο. Όχι, δεν ήταν κανένα κακή επίρρεση. Για τους Green Rose. Έτσι θα ζητήσω την ενέργεια. Μπορείτε να μην εδώ σας συνεχίζει μετά από την καλή πάσα. Γουναρίδη, σταματάει, άγγελος εκεί.
20 e là. Ωραίο δεν είναι παράκτη που με δώσε εκεί το κάρτουνο στο περιστέρι, Ροζάκης, Δημητρόπουλος. Θα κάνει την τρίτη δηλαδή σταθμού πάνω στον Αθανασόπουλο, μου δεν καταφέρνει να πηγαίνει το lay-up. Κουναρίδης. Είναι ξανά αστοχός, ενώ κάνει ωραίες κινήσεις, θα χαλάει νομίζω στην τελική προσπάθεια. Λάψω από τον Ροζάκη, Αθανασόπουλος. Τελειώνει μόνο την φάση, εκτοχή, 22. Θα περάσει τον Τσακανίκα. Και θα χάσει μόνο του μπάλα. Καμάρια είναι ξανά άστροφο, δεν τον έχει πάει. Τουλάχιστον από το μήχρονο η εντύπωση καθόλου. Εδώ πολύ όμορφη η ενέργεια, πάρα πολύ. Καλά, θα το πάμε. Καμία 22-22. Χέρι-χέρι πατήσουμε οι δύο συλλογοί. Τζούρι. Τα καμίκα. Με το Δημητρόπουλο. Καλή άμυνα, Γουναρίδης, Παλιβάλα. Καμαγουναρίς από τον Τριτάκη, ο οποίος ξεκίνησε τον εκδηλιασμό. Λέια, Παλάτη, 24-22. Τριτάκης είναι δεύτερος από όλους τον κορυφαίος για την ομάδα του. Και θα βγει ο Σγουρίς, καθώς είναι εμφανώς καταπονημένος. Δημητρόπουλος. Ο Σουκιαδρής, δεν τον είχα πού. Από τον Καλαβάρο, τον Ομοθάρκο, που παραμένει το τεστό του κοινού με 2 και 3 δευτεία για τη λήξη του Ιωσόλου. Thank you.
Ωραία πάσα από τον Ροζάκη, από τα 4 μέτρα περίπου, αστοχή. Θα πάρει στο rebound. Μαρίδης. Παρασόπουλος. Καθάριο, θα διευθύνει από αριστερά. Περγούλη. Μαρίδης, το δίνει το σούτ. Κάλεσαν τα καμάρια για αυτά τα τελευταία περίπου 19 δευτερόλεπτα. Στρέφομαι για αυτά τα τελευταία 16 δευτερόλεπτα ως πρώτο ημίχρονο. Εδώ στο Περιστέρι για να δούμε τι θα συμβεί στο δεύτερο μήχρονο. Ξεκινάμε πάλι στο παιχνίδι μας. Ζαλίζει λίγο την μπάλα του Μουρίδη, θα περάσει. Άστοχο, το έχουν πει το Μάρια, Περγούλης δεν έκανε εδώ το λάθος, το top floater, ένα γρήγορο 4-0 για τα Καμάρια, οι οποίοι γίνανε πιο επιθετικοί. Θα γίνει το λάθος, Δημητρόπουλος. Λίγο να μπει, καλώ ήρθαμε. Αν δεν μπάλα είναι για τα Καμάρια. Μουρίδη, goal foul από τον Νέκο Μουρίδη. Επιτέλους, θα τελειώσει μια φάση για την ομάδα του. Άρνα για τους κινδύνους, οι οποίοι έχουν δεχτεί ένα σερί 6-0 και το σκορ είναι 24-31. Γουρίδης μετά το μέγαρο time out και σκορ είναι την πνευματική βολή 24-32. Όλο ένα και μεγάλο προβάσμα για τα Καμάρια, οι οποίοι έχουν την ενωτοπία να καθαρίσουν από το αυτό το δεκάλεπτο την υπόπεση νίκη. Για να τα καταφέρουμε, θα να βάλεις εδώ πέντε νομίζω.
Γιανακόπουλος. Κοιτάξτε με την κόβα μου, δεν είναι εκείνο για τον Δημητρόπουλο. Βασιλόπουλος για τρεις. Μέσα! Ανάσα για τα πράσινα της 30, 27-32. Πολύ σημαντικό τρίποντο από ψυχολογικής πλευράς. Περγούλης. Κουρίδης. Ναι, το φερίζουν οι ετές, βήματα.
Τζιτζάκη ξύνησε να παίζει μόνο στο 12 λεπτό. Σακανίκα, βήματα, ωραία άμυνα από τους Green Rose. Επαφήθηκε να το λέει από τον Βαϊσόμο, το κρίμα. Ήταν ωραία η προσπαθειά του και δεν είναι το φάουλ από τον Τριτάκη του Μουναρίδη. Για να προσοδήσει τυχόν ένα γρήγορο καλάθι.
41 μάλλον να σκεφτείτε. Πολλά τα φάουλ σε αυτό το σημείο της αναμέτρησης. Νέες βολές στο παιχνίδι μας. Oh!
Ολυμπιακός. Σαν να χτύπησαν οι τριπλάκοι για τον Αναστόπουλος, ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό για τους, και για τους, για τους δύο παίκτες. Δούρης, δεν θέλει να κάνει την μπάλα. Όχι, Χριστίνα, στο εξωτερικό, σημαντικό καλάθι. Πέρασε, ωραίο το κόστο, ωραία και η ατομική ενέργεια. Είναι ξεκάθαρο για τον Γκρινό, όμω ουσιαστικά παίζει μόνο του κάποιου φάσου. Και έχει τη μικρή βοήθεια από τον Βασιλόπουλο.
50. Ή φάουλ, σήμερα, μέσα, σωστή απόφαση. Δύο λεπτά για τη λήξη, 6-6. Σχεδόν αδύνατο να
επιστροφή. Ντούρις, Καρίδης. Παίζω και εγώ το χρόνο τώρα τα καμπάνια, τον Ασόπλου συνάστοχος. Το Ζάκης. Ο Πριτάκης και στο φάουλ. Δεν υπάρχουν ακόμα πολλές για την ομάδα του. Για τον Μίνια, περάσει. Καλή πασά στον Βασιλόπουλο για τρεις. Άστοχο, Κουτάριος καθαρίζει και αυτό το rebound. Και δίνει πάλι στα ασφαλή χαρακτήρια για τον Μαρίδη. Κρίμα ήταν, καθώς πέρασε όλη την άμυνα των Green Rose. Σε όλα τα rebound και τα καμάρια. Τούρις. Μέχρι εδώ κοίταβα από τον Τριτάκη. Ωραία μπάζα. Θα οδηγήσω τη φάση. Ναι, goal foul. 48-56. 54 δεύτερο λεπτό για την λήξη του αγώνα. Νομίζω ήταν σχετικά χρήστο το foul αυτό. Θα βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 14-4, θα πάνε μια δύσκολη νίκη, καθώς μέχρι την τρίτη περίοδο το μάτς ήταν ντέρμπι. Αυτά από εμάς, να πούμε συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και θα είμαστε ξανά κοντά σας για ένα επόμενο παιχνίδι. Να είστε καλά, γεια σας!